Στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής και για το πρωτάθλημα της Β' Αεραστεχνικής, η ομάδα του Πόντου Κομωτινής υποδέχτηκε στο γήπεδο της Εκτενοπόλ την ομάδα του αθλητικού ομίλου Αρσακίου. Με τα κίτρινα το μπορείτε να δείτε είναι οι παίκτες του κυρίου Κυνηγόπουλου και με τα μπλε η ομάδα του κυρίου Δημόπουλου. Όπως διακρίνεται κιόλας, στην περιοχή επικρατούσε ένας πολύ δυνατός άνεμος και αυτό ανάγκασε τους παίκτες να κάνουν πάρα πολλά λάθη και βεβαίως οι προσπάθειές τους γινόταν όλο και πιο δύσκολες. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 2-2 με αρκετά καλά διαστήματα και από τις δύο πλευρές, όπως αυτό που μόλις είδαμε. Εδώ παραλίγο να γίνει το γκολ για την ομάδα των γηπεδούχων. Ένα φάουλ εδώ θα χτυπηθεί, ωστόσο από κοντά δεν θα μπορέσει ο παίκτης του Αρσακίου, ενώ από εδώ, από αυτή τη φάση, ο Δελής από κοντά θα κάνει το 0-1. Θα εκμεταλλευτεί άριστα το λάθος εκεί του Μπατσάκα. Ωραίο πλασέ. Κανένα θέμα για τον πολίτη. Παρ' όλα αυτά η χαρά των φιλοξενούμενων δεν θα κρατήσει για πολύ, μιας και ο Παπαδόπουλος 3 λεπτά αργότερα θα φέρει τις δύο ομάδες στα ίσα με ωραίο πλασέ. Λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή βλέπετε πως η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Μουσταφά, κάνοντας το 1-1. Είμαστε προς το τέλος του πρώτου μέρους. Εδώ τρομερή απόκρουση από τον τερματοφύλακα των Ποντίων. Έχουμε περάσει ήδη στις φάσεις του δευτέρου 45 λεπτού. Με τον Παπαδόπουλο εδώ να κάνει ένα ωραίο σουτ, ο Μουσταφά θα μπλοκάρει σταθερά με δεύτερη προσπάθεια. Εδώ θα γίνει το 2-1 για τους Ποντίους. Ωραίο τελείωμα από τον Παπαδόπουλο, δεύτερο προσωπικό του τέρμα, 2-1. Άγαλμα ο νεαρός τερματοφύλακας του Αρσακίου και η μπάλα στα δίχτυα. Το Αρσάκιο δεν θα παραδώσει τα όπλα και με αυτό το σουτ θα κάνει το τελικό αποτέλεσμα, όσο αποδείχτηκε, 2-2 με τον Σαρί Σακάλ. Ωραίο σουτ, ανενόχλητος βέβαια, χωρίς κανένα αντίπαλο. Εδώ το φάουλ θα εξουδετερώσει ο τερματοφύλακας του Αρσακίου. Άλλο ένα φάουλ για τους γηπεδούχους, θα περάσει η μπάλα λίγο out. Ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Πόντους Κομωτινής, αθλητικός όμιλος Αρσακίου, 2-2.